Κόρη που είσαι, κόρη που υπένει τα αργαλιό. Και φαίνει και ξεφαίνει και το νου μου τον τρελαίνει. Μεταξωτό είναι το πανί. Μεταξωτό το κταίνει και η κόρη που το υφαίνει. Η ζωή για μας είναι η ζωή, είναι ένα όνειρο, είναι και θαυμάζω και πολύ τις πολύ παλιές γυναίκες, γιατί άμα δεις το χαλί που έχω δώσει να το φωτογραφίσουν, που πρέπει όχι 200, θα είναι 300 χρόνων, είναι αυτό το αραχνοήφαντο και είναι ντυτό γύρω, δηλαδή δούλευε το τετραγωνάκι μέσα, αλλά το ντύνε με κλωστίτσα απ' έξω. Είναι 2,20 επί 1,60. Είναι ένα αριστούργημα. Έχει πουλιά μέσα, έχει το δέντρο της ζωής, έχει πουλιά. Αλλά η υπομονή, πώς το έφτιαχνε αυτή η γυναίκα. Και να το φέρνει δηλαδή, δεν μέτραγε αυτή από κάπου. Δηλαδή εγώ, η φαντασία της. Άμα το δεις θα πεις... Δηλαδή, εγώ που ξέρω τώρα την τέχνη, δηλαδή σκέπτομαι τι δυναμικές γυναίκες, τι φαντασία είχαν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή, τις θαυμάζω. Κοίτα, έχω χαρά για τη δημιουργία. Κάνω όνειρα για τα παιδιά μου, σκέφτομαι, τα εγγόνια μου, διάφορα, για διακοπές που δεν θα πάω, αλλά θα ήθελα να πάω, για ταξίδια. Τέτοια πράγματα. Κάνω και λάθη εκεί, γιατί φεύγει το μυαλό, αφαιρείται και κάνω και λάθη και μετά τα βάζω με τον εαυτό μου και γυρίζω και ξυλώνω. Η δημιουργία είναι η χαρά της δημιουργίας. Δηλαδή, παράδειγμα, υφαίνω όλη την ημέρα, το βράδυ θέλω να καθίσω απέναντι, να το κοιτάξω, να το καμαρώσω. Να δω αν έχω κάνει κάποιο λάθος ή... και να δω και πώς προχωράει. Στον ορθό αργαλιό δεν βγάζεις πολύ δουλειά την ημέρα, ειδικά δηλαδή αν έχω ένα κυλίμι. Θα βγάλω 15 πόντους. Και αυτό δεν είναι πολύ για να τρέξει η δουλειά γρήγορα, αλλά για μένα οι 15 πόντοι είναι αρκετό. Ενώ στον καθιστό αργαλιό μπορεί να υφάνεις ένα μέτρο την ημέρα. Γιατί τραβάς, ρίχνεις τη σαΐτα, είναι διαφορετικά. Δουλεύουν πόδια, χέρια. Ενώ στον ορθό αργαλιό δουλεύουν μόνο τα δάχτυλα. Εύκολο δεν το λες κιόλας, γιατί παράλληλα είχα και 3 παιδιά, έβαζα και πλυντήριο, έβαζα και το φαγητό, σηκωνόμουν να κοιτάξω. Ήθελε βοήθεια στο διάβασμα, το παιδί έπρεπε να σηκωθώ να το διαβάσω ή κάποιος θα έμπαινε. Δηλαδή θα ήταν πολύ... Πώς να το πω, θα ήταν καλύτερα να ήμουν και απομονωμένη, αλλά είχε και τα υπέρ. Ότι όταν κοιμόντουσαν τα παιδιά, εγώ ήφαινα, είχα ησυχία ή είχα μια ώρα κενή, θα καθόμουν στον αργαλιό. Είναι η δημιουργία μου. Πω χαρά στις τελευταίες ώρες. Στεναχώρια όταν το τελειώνω, όχι. Όταν το δίνω, τότε στεναχωριέμαι, γιατί κάτι φεύγει από τα χέρια μου, κάτι δικό μου, τότε στεναχωριέμαι. Αλλά δεν στέκομαι τόσο στο γεγονός της βράβευσης ενός υφαντός, στο γεγονός ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ευρύτερο κοινωνικό κλίμα της εποχής, βοήθησε τις υφάντρες να βγουν έξω από τα στενά όρια, θα λέγαμε, του κοινωνικού περιγύρου του χωριού. Μπορούσε με τα χέρια της να πρικίσει τα παιδιά της, να προμηθευτεί πράγματα για το σπίτι. Ήταν σημαντικός ο ρόλος. Αλλά και αυτό ότι αρχίζει η αυτονομία και η ανεξαρτησία και βγαίνει από το... Είναι η ευκαιρία που αποκτά μέσα, είναι το όχημα μέσα από το οποίο ο συνεταιρισμός, μέσα από το οποίο υλοποιείται και δρομολογείται η κοινωνικοποίηση και όχι αυτονόμηση τόσο πολύ της γυναίκας. Πάρε Μαριό τη ρόκα σου και έλα το βράδυ βάσανα από η αγάπη.